Με θεσμικά αιτήματα αλλά και οικονομικά, οι μελισσοκόμοι κατέβηκαν σε μια δυναμική κινητοποίηση στην Τρίπολη. Εμείς θέλουμε να λυθεί το θέμα των ελληνοποιήσεων, των εισαγόμενων μελιών, το οποίο έρχονται εδώ στην Ελλάδα και πουλούνται σαν ελληνικά. Θέλουμε να υπάρξει διαχωρισμός, δηλαδή το εισαγόμενο να πουληθεί σαν εισαγόμενο και το ελληνικό σαν ελληνικό. Αυτό ο μόνος τρόπος ο οποίος υπάρχει για να λυθεί είναι η απονομή του ελληνικού σήματος, το οποίο είχαμε κάνει διαβουλεύσεις το 19, αλλά έχουν μείνει ακόμα στα ράφια και δεν έχει προχωρήσει κάτι. Το μάλιστα είναι και ένα κυρίαρχο ζήτημα το οποίο θέτουν οι μελισσοκόμοι, μια και το ελληνικό μέλι είναι ένα από τα καλύτερα και δεν στηρίζεται όπως θα έπρεπε. Η κυκλοφορία των φορτηγών στους παραδρόμους. Εδώ εκτελείται ένα έγκλημα. Ποιο δηλαδή? Ότι αν θα φορτώσω εγώ τα μελίσσα μου από μια περιοχή να τα πάω σε μια άλλη και είναι υποχρεωτικά θα ακολουθήσω ένα παράδρομο, θα γράψω ένα δελτίο αποστολής, εκεί θα είμαι νόμιμος. Όταν θα επιστρέψω, είμαι άδειος, δεν μπορώ να γράψω δελτίο αποστολής άδειος. Είμαι παράνομος. Δηλαδή, αν μου συμβεί κάτι, ούτε καλή μόνο ένα ατύχημα. Θα πρέπει το Υπουργείο Συγκοινωνιών να δει το θέμα και να λύσει το θέμα, γιατί η μελισσοκομεία δεν εξασκείται στις κεντρικές αρτηρίες. Η μέλισσα και ο Έλληνας μελισσοκόμος επιτελούν ένα κοινωνικό έργο με την επικονίαση και πρέπει να αναδειχτεί και η δουλειά που κάνουν, αλλά και αυτό το προϊόν που είναι θησαυρός, το ελληνικό μέλι. Παγκοσμίως είναι θησαυρός. Τα αιτήματά μας είναι σοβαρά και είναι και αρκετά. Και αντί να λύνονται, παραμένουν άλυτα και έρχονται και άλλα που προστίθενται κάθε χρόνο. Τα οχήματά τους αλλά και με καπνιστήρια οι μελισσοκόμοι στην συνέχεια προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Περιμένουμε λύσεις στα προβλήματα, βασικά με κεφαλαία γράμματα θα πούμε για τις ελληνοποιήσεις, για το κόστος παραγωγής, για την πρόσβαση στα δάση. Η στήριξη της περιφέρειας, της περιφερειακής αρχής, όλων μας, όλων και εμένα προσωπικά και των συνεργατών μου, είναι δεδομένη στον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση κτλ. Είμαστε εδώ, βγήκα αμέσως με το που άκουσα και να τους υποδεχτώ και να συζητήσουμε και να δούμε το ψήφισμά τους. Τα περισσότερα από τα αιτήματα τα οποία έχουν είναι απολύτως δίκαια. Δεν είναι στη στενή αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε οτιδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μπορούμε να στηρίξουμε και αυτό θα το κάνουμε. Ήδη από εχθές άκουσα τον Πρωθυπουργό ότι προσποιηθεί μια δέσμη μέτρων προκειμένου να βοηθήσει και να γίνεται και ένας καλύτερος έλεγχος για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων. Υποθέτω ότι είναι για πολλά γεωργικά προϊόντα. Στο βαθμό που μπορούμε εμείς και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε και να την τεκμηριώσουμε ακόμα καλύτερα, είμαστε εδώ για να το κάνουμε και θα είμαστε στο πλευρό όλου του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξή του και στη βοήθεια της τοπικής οικονομίας. Από ό,τι είδα, τα περισσότερα από τα αιτήματα των ανθρώπων είναι θεσμικά, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο σε τεκμηρίωση σε οτιδήποτε άλλο. Τα οικονομικά εργαλεία τα οποία έχει η περιφέρεια είναι δεδομένα, είναι γνωστά, ανοίγουν προσκλήσεις για να βοηθήσουμε όλο τον πρωτογενή τομέα, όπως σας είπα προηγουμένως. Θα είναι πολύ στοχευμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, προκειμένου να δημιουργηθούν και συνέργειες, όπως πολλές φορές έχω πει, και με άλλους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη της περιφερειακής μας οικονομίας. Αλλά τα περισσότερα από τα αιτήματα είναι θεσμικά. Νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε και να υποστηρίξουμε και εμείς από την πλευρά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.